χαρά. Και πολύ σκούρη η επιδερμίδα μου, όπως βλέπετε. Πήρα ένα μαύρισμα στο διάλειμμα. Γιατί το κορίτσι μου, αυτό το κορίτσι το όμορφο, μου έρχεται λίγο μαυρισμένο. Δεν μου αρέσει αυτό το νέο, το μαυρισμένο. Κοντά μου, δεν πίστευα να το πω, είμαι πολύ χαρούμενος, η Ελένη Μενεγάκη. Το σκίσιμο είναι από λάθος πλευρά. Όχι, όχι, για μας είναι η πολύ σωστή πλευρά. Δεν ξέρω ποιος το υπολόγισε, μπράβο. Μήπως να αλλάξουμε κάποια στιγμή θέση. Όχι, Ελένη μου, όχι. Το σκίσιμο είναι εκεί που πρέπει. Ναι, έκανες αλλά... ποδαρικό. Πρέπει να φαίνεται το πόδι, γι' αυτό και λέγεται ποδαρικό. Και μετά θέλω να σε ρωτήσω να με παντρευτείς. Όχι, γι' αυτό με ρωτάνε σήμερα. Αχ, γιατί... Ελένη. Τα Γιαννιού ρωτάνε για ποιος παντρεύεται. Καλό μου κάνει. Γάμους να κάνω πια. Κάνει. Πού κοιτάς? Εκεί που πρέπει. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι ντροπή. Κοιτάω στα χέρια σου. Ναι, τι ψάχνεις να βρεις? Τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Η τηλεκριτική σε σχέση με σένα, ποια πιστεύεις ότι είναι η θέση τους μέσα στα χρόνια πια? Η ίδια. Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές έχω καταδείξει και λίγο αιμονή για κάποιους. Δηλαδή, θέλω σκαλώματα. Αυτό το ότι. Γιατί ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν θέλω να τη βλέπω. Μην με βλέπω. Αυτό όλο το καλοκαίρι αυτό που πέρασε, αυτή η απόφαση, πώς σου ήρθε, Ελένη? Να ανεβάζω φωτογραφίες. Ναι. Έμεινα στο νησί αυτό 40 μέρες. Στις 20 μέρες περίπου άρχισαν να με πιάνουν τα νεύρα μου. Είπα, θέλω να κάτσω. Δεν είμαι και πουθενά. Δεν είμαι στη Μύκονο, ας πούμε. Έχω επιλέξει ένα μέρος. Βέβαια. Μια ερημική παραλία, δηλαδή που ταλαιπωριέται κανείς για να έρθει. Αν είναι κάθε μέρα να είμαστε αγκαλιά στην ίδια παραλία και να βγάζουμε φωτογραφίες, γιατί τις ανεβάζω και μόνο να μην ταλαιπωριούνται. Αφού σκέφτομαι καμιά φορά αυτό που λες τώρα με τα μαγιό, λέω, αν φορά όλο το καλοκαίρι το ίδιο μαγιό, δεν θα βαρεθούν. Τι, μη κι ανοηθεί. Τα 9 χρόνια εδώ στον Αλφα για μένα είναι τα ωραιότερα της καριέρας μου. Πρόσεχε. Δεν βάζω πίσω τη δεκαετία μου στον Αντένα, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η δεκαετία... Δεν θα υπήρχε αυτή η 9ετία. Δεν θα υπήρχα εγώ πουθενά. Λοιπόν, ήταν υπέροχα χρόνια, ήταν χρόνια που μαθήτευσα, που έφαγα τα χαστούκάκια μου, που ζορίστηκα πάρα πολύ, που... Αλλά νομίζω ότι στον Αλφα πάτησα εντελώς. Παρακολούθησα, ναι, την εκπομπή σου. Ποια από όλες? Τη σημερινή, δυστυχώς. Και μιλήσατε με την Κατερίνα Τηλέχου. Ναι. Και της είπες, παιδί μου, ότι γενικά δεν μπορώ με τις υπογραφές και το φοβάμαι με το. Πώς έχει τύχει να μου έχει συμβεί δύο φορές? Είδες και να έχεις και το φόβο. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που είπες. Αλλά. Το τέλος. Τι? Φοβάμαι και τώρα break. Πώς γίνεται αυτό? Είπα φοβάμαι και τώρα. Φοβάμαι και τώρα break. Τώρα το πέρα θα βγάλεις εδώ πέρα. Είπα έτσι. Είπες. Εγώ νομίζω ότι είχα στο μυαλό μου ότι ρε παιδί μου η Λέκου ήταν αυτό που λέμε το... Ήταν αυτό που λέμε το τελευταίο φρούριο. Λέω άπαξ και παντρεύτηκε η Κατερίνα. Λες, λέω, να... Ποιος να ξέρει. Να ξανανιώσω τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι είσαι ικανή. Κατάλαβες είναι το πρόβλημά μου. Γιατί είσαι πολύ χαρούμενη. Είσαι καλά, δεν σε βλέπω. Είσαι καλά. Και όταν είναι ο άνθρωπος καλά, νομίζω ότι όλα είναι πιθανά.